να είναι Ολυμπιακός πρώτος, με νικές όπως με την Τρίπολη, να βρει το Καραϊσκάκη στο πρώτο ημίχρονο, να φεύγει με προβληματισμό στο δεύτερο. Να φεύγουν Ολυμπιακοί με προβληματισμό, να βλέπουν την ομάδα τους με πρόβλημα και από την άλλη μεριά να βλέπουν τον Παναθηναϊκό να χάνει από τον Πανανά 1-0. Να βλέπουν την ΑΕΚ να μην πάει να κερδίσει τον Ματζουράκη με το βαμμένο το μαλλί και τον ΠΑΟΚ στο 84 να κερδίσει τη Λεβαδιά. Δηλαδή σου λέει, δεν έχει κίνητρο που είσαι Ολυμπιακός. Τι δεν έχει κίνητρο μεταγραφικό. Να πεις ότι με πλησιάζουν, με κάνουν κτλ. Η διαιτησία έχει πάει σε μια εξομάλυνση, σε μια μεταβατική περίοδο. Πάντα ο Ολυμπιακός δέχεται στην πλάτη του επιθέσεις. Είτε αυτές καταλήγουν σε γκολ, είτε καταλήγουν σε offside, είτε καταλήγουν σε κακές εκτελέσεις ή σε πολύ μεγάλες αποκρούσεις του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα βρει ζόρια στην Ξάνθη. Θα βρει ζόρια στην Ξάνθη και πιστεύω ότι μπορεί να χάσει και βαθμούς. Δύσκολα θα χάσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Η Ξάνθη έχει ένα πολύ μέτριο υλικό το οποίο είχε αναδειχθεί από τον προπονητή της. Δηλαδή, ούτε τα χάφτης είναι τίποτα μαν-αμάν, ούτε αυτός ο Τριάδης είναι και για πολλά πράγματα. Ο Βασιλακάκης ανεδείχθη εκεί πέρα. Έφυγε αυτός με τα δόντια, ο Μπέρτος έγινε δεξί στόπερ από δεξί μπακ στην Τρίπολη. Βγήκε ο Μπαξεβανίδης, δεν φάνηκα τίποτα. Έχω καλό τερματοφύλακα. Και νομίζω ότι θα γίνει μεγάλο μάτσο εκεί. Θα τα βρει ζόρια ο Ολυμπιακός. Εγώ θα το παίξω και σκορ αυτό. 1-1. Κάτι το οποίο θα ικανοποιήσει την Ξάνθη. Δεν θα τρελαθούν στον Ολυμπιακό. Θα συνεχίσουν όμως να προβληματίζονται. Αλλά όταν θα δουν πάλι στην Αθλητή Κυριακή τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, τη θλίψη τους και τη μετριότητά τους, θα τη βάλουν στο χαλάκι από κάτω. Θα την κρύψουν. Ο Ολυμπιακός βάζει τη θλίψη του, τη μετριότητά του, την κρίνια του κάτω από το χαλάκι, επειδή ακριβώς υπάρχει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Παναθηναϊκός, υπάρχει και η ΑΕΚ. Αν δεν υπήρχε αυτό, και ο Μπέντο θα είχε μεγάλα προβλήματα και θα έχει και Γιούχες και ο Μαρινάκης. Την περνάει η Μπέικ όμως, τουλάχιστον για φέτος.